Ξεκινήσουμε για αυτό το διπορικό των ανατολικών τομέων. Είναι ο τομέας 1 και ο όμορος του τομέας 12. Θα ξεκινήσω από πάνω, από τα βόρεια δηλαδή του τομέα 1. Δίπλο σιδερωμένος, εμφανίστηκε το τοιχείο. Αναμονές σε κολόνες πάνω, περιμένουμε πότε θα μπετωθεί εδώ το σιδερωμένο έδαφος του τομέα 1. Όλος από άκρου σ' άκρου είναι σιδερωμένος. Οι αναμονές περιμένουν και οι κολόνες για να πέσει το πετό. Και πάμε. Τομέας 12, φουλ εργασίες εδώ, πάνω από 20 μαστόρια σε όλο το τομέα. Έτσι, ξεκαλουπώνουν τις ήδη πετωμένες κολόνες, τεράστιες κολόνες, στα ανατολικά του τομέα και στα δυτικά του τομέα προς τον αγωνιστικό χώρο. Οι καλουπατζίδες καλουπώνουν τα λατάκια. Θα μιλήσει η κάμερα. Ο τρίποδας είναι όλος μέσα. Γενικό το πλάνο. Απολαύστε το τι γίνεται και στο τομέα 12. Δεν έχουν αυτήν την εργασία. Εδώ τι πολεμάει εδώ ο μάστορας. Να ξεκαλουπώσει θέλει. Έτσι. Για αυτές κινήσεις. Με αυτό που κρατάει στο χέρι. Η λαμπίδα. Ψάχνει το σκερπάνι τώρα για να συνεχιστεί το έργο, για να απαγκιστρωθεί το καλούπι από την βάση του και να εμφανιστεί η κολόνα που περικλεί μέσα και να εμφανιστεί αυτή εδώ. Εδώ τα μαστόρια βάζουν ακόμα ένα ξύλο, θα ενώσουν τη μία κολόνα τη ζυμεντέγια με την άλλη, να κάτσει πάνω το ξύλο. Εδώ βλέπουμε τα σχέδια των μηχανικών, καθώς εδώ πέρα μου την πέσανε δύο και με ρωτάνε ποιος είμαι. Περίμενε, γιατί κάνω μετάδοση. Είμαι αυτός που είπες μόλις τώρα. Ναι, ναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα τις κυλιόμενες σκάλες. Όχι, αυτό να λείπουν στην κάμερα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ που θα γίνουν οι κυλιόμενες σκάλες των Αποστολών. Καθώς εδώ πολεμάει το μαστόρι να βγάλει το καλούπι. Δεν είναι και τόσο εύκολο, παιδιά. Καλημέρα, καπετάνιο. Γεια στα χέρια σας, παιδιά. Και οι άλλοι εδώ πολεμάνε να κλείσουν την οροφή με την ξυλία. Λοιπόν, κλείνω και αυτό το βίντεο, παιδιά. Ζήτω η ΑΕΚ δυναμικά σήμερα στο χάτμπολ. Όσοι μπορείτε να πάτε. Εγώ λόγω ανηλυμένων οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορώ να πάω. Έτσι, ας αφήσουμε την νεολαία που είναι και πιο δυνατή να πάει. Να πάρουμε την νίκη. Να πανηγυρίσουμε ακόμα μία νίκη στα γνωστά μέρη της Νέας Φιλαδελφίας και σε όλη την Ελλάδα. Ζήτω η ΑΕΚ, μάγκες, υγεία μόνο, πιτσιρικάδες, ακούω τους γονείς σας.